Αυστριακός μόνιμος κάτοικος Κύπρου σκοτώθηκε σε τροχιώδη στοίχημα στη Λάρνακα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφερε ζώνη ασφαλείας, σε αντίθεση με τον συνοδηγό του, ο οποίος έφερε ζώνη και τραυματίστηκε ελαφρά. Η μη χρήση ζώνης στοιχίζει ζωές και αυτό φαίνεται ίσχυσε και στην περίπτωση του Φρανς Λάντζερ, 45 ετών από την Αυστρία, μόνιμου κάτοικου ορόκλινης. Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα λιβάδια Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Αυστριακός δεν έφερε ζώνη ασφαλείας. Οδηγούσε το όχημά του στην οδό Ανδρέα Κάλβου, παρέλειψε να σταματήσει στο ΑΛΤ στη συμβολή με την οδό Σταδίου και κινήθηκε σε ευθεία πορεία, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε πάσαλο και ακολούθως να ανατραπεί σε χωράφι. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε εντός του οχήματος ο 45χρονος οδηγός, τον οποίο απεγκλώβησαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου επικαθήκον διατρός διαπίστωσε τον θάνατό του. Ο συνοδηγός του, που έφερε ζώνη ασφαλείας, στάθηκε τυχερός. Ενώ ο συνοδηγός στην ίδια περίπτωση, στις ίδιες συνθήκες, έφερε τη ζώνη ασφαλείας και κατάφερε να γλιτώσει μόνο με μερικά τραύματα. Είναι κάτι που φωνάζουμε ειδικά για το θέμα της ζώνης ασφαλείας, πόσο σημαντική είναι και πόσο χρήσιμη είναι και πόσο μπορεί να μας δέσει με τη ζωή. Δυστυχώς κάποιοι επιλέγουν να μην το κάνουν και να προκύψουν αυτά τα αποτελέσματα. Η τροχέα Λάρνακας διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης. Πρόκειται για το 35ο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε φέτος στην Κύπρο, με τον Αυστριακό να είναι το 36ο θύμα του μολόχ της ασφάλτου.